Όλα έτοιμα, εδώ 7x7 αυτή τη φορά, Summer League, μεταξύ των Ό,τι Πρέπει και Τζάντε θα εγκαινιάσουν το φετινό καλοκαιρινό πρωτάθλημα του Νταλούς 7x7, οι δύο ομάδες, οι Ό,τι Πρέπει με τα αδέρφια Λουκάκη, Κωνσταντίνος και Γιάννης, με Μιχάλακα, Γκέλμπεση, Δήμο, Σπύρο, Τόλι, Ρούπα και τον Μίτσο. Και τον Τζάντε με Πλατή, Ντουσάκη, Νεροτζουλάκη, Ταμπακιάν, Παναγόπουλο, Λάσκαρη και Μουζάκη. Ίσως το Λάσκαρη, Πλατής, θα χάσει, θα πάρει ο Λουκάκης. Σπάσει την μπάλα για τον Σπύρο, δεν μπορεί να τον βρει όπως θα ήθελε. Και τώρα Παναγόπουλος, σπάσει την μπάλα για τον Μουζάκη. Μουζάκης, πολύ ωραίο γκολ για την ομάδα του Τζάντε, με εξαιρετική ενέργεια του Μουζάκη. Λάσκαρης, Ταμπακιάν, θέλει να κάνει τις τρίπλες, κόβεται προσωρινά από το Σπύρο. Ο Μουζάκης θα χάσει και τώρα ο Δημήτρης μαζί με τον Μιχάλακα θα βγουν στην αντεπίθεση. Το σουτ, Σπύρος, 1-1 για το ότι πρέπει, με πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση του Σπύρου. Το μάτς στα ίσια για τους κίτρινους. Ταμπακιάν. Ταμπακιάν, Μουζάκης. Πάλι Ταμπακιάν. Μουζάκης. Θέλει να σπάσει την μπάλα. Κόβει τελευταία στιγμή ο Μιχάλακας. Και σώζει. Μπαραφτάνει στον Γκέλμπεση. Λουκάκης. Βλέπει το Σπύρο πολύ ωραία. Σπύρο σπάει την μπάλα στον Λουκάκη. Και ενώ θα κάνει το σουτ και κάνει το 1-2 για το ότι πρέπει. Πολύ ωραίο σουτ στην κίνηση από τον Λουκάκη. 1-2 για την ομάδα το ότι πρέπει. Μπάλα στο Μουζάκη πάλι. Θέλω να τον κόψει ο Ρούπας, δεν τα καταφέρνει. Περάσει την μπάλα γρήγορα στο Λάσκαρη. Λάσκαρη θα μπει μέσα. Τον κόβει ο Δήμος τελευταία στιγμή πριν γίνει ακόμα πιο επικίνδυνος ο Λάσκαρης. Ταμπακιάν. Γεμίζει. Ντουσάκης. Δοκάρι και γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Ντουσάκη. Είναι υποψήφιο για το πρώτο top 5. Ρε, και τώρα Ρούπας. Λασκάρης. Πιέζει τον Μιχάλακα. Λουκάκης. Απέναντι για τον Ρούπα. Ρούπας θέλει να κάνει το κοντρόλ. Τα καταφέρνει τελευταία στιγμή. Διώχνει ο Λάσκαρης, ο οποίος είναι όλη η πλευρά συγκεκριμένη για την Τζάντε. Η εκτέλεση του Ρούπα ξαναγίνεται μια στημένη μπάλα για την απέναντι μεριά. Όπως και τώρα διώχνουν ξανά οι αμυντικοί του Τζάντε. Και τώρα δύο Λουκάκηδες αλλάζουν την μπάλα. Τώρα Μιχάλακας για τον Γιάννη τον Λουκάκη. Ξαναπεράσει την μπάλα στο Μιχάλακα. Τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή, Πλατή σώζει. Μίτσος θα βάλει το τρίτο γκολ για την ομάδα του ότι πρέπει. 3-2 με πολύ ωραίες εναλλαγές της μπάλας. Οι κίτρινοι καταφέρουν να ξαναπροηγηθούν. Τώρα ο Βασίλης θέλει να μπλοκάρει και θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι. Θέλει στον Λάσκαρη, ποιος δέχεται ένα χτύπημα. Παρ' όλα αυτά παίζεται, λέει ο νητής. Η μπάλα είναι για το ότι πρέπει μετά την υπερπροσπάθεια εκεί πέρα όμως του goalkeeper του Τζάντε. Πολύ ωραία κίνηση του Ρούπα και του Μίτσο που έχει κάνει δύο τα προσωπικά του τέρματα. 4-2 για το ότι πρέπει λίγο πριν πάμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ ωραία μπάλα εδώ. Μπάλα φτάνει απευθείας χέρια του Βασίλη. Τώρα Μιχάλακας ξανά κόβει. Παναγόπουλος, Μουζάκης. Μιχάλακας θα ξαναπάρει. Θα δώσει πίσω στον Γκέλμπεση να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ρούπας. Μπάλα ξανακερδίζουν οι ό,τι πρέπει. Πολύ ωραίο σουτ μακρινά από τον Λουκάκη, ο οποίος κάνει το 5-2.
Και αυτό είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Πλατής. Μπακιάν. Περνάει την μπάλα στον Παναγόπουλο. Αγόπουλος πίσω για την Πλατή. Πλατή στο νερό Τζουλάκι. Και τώρα ο Ρούπας. Ωραία, θα σπάσει την μπάλα για τον Σπύρο. Σπύρος για τον Ρούπα ξανά. Πολύ ωραίο γκολ. Τρομερές εναλλαγές εδώ της μπάλας μεταξύ Ρούπα και Σπύρου. Το ότι πρέπει. Δημιουργεί πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και κάνει το 6-2. Μιχάλακας γεμίζει. Πάρε ο Σπύρος, θα κάνει το σούτ και δίζει ένα κόρνερ για το ότι πρέπει. Σπύρος θέλει να εκτελέσει τώρα. Εκτελεί το πολύ ωραίο. Πολύ ωραία η κεφαλιά του Μίτσου και ναι, έχει περάσει η γραμμή. Η μπάλα ολόκληρη. Πιέζεται από δύο αμυντικούς. Κάνει τις τρίπλες, κερδίζει την μπάλα, δίνει στον Νταμπακιάν ο οποίος χάνει και τώρα Ρούπας. Θέλει να δει το Λουκάκι. Λουκάκι θα κάνει το σουτ. Ωραίο γκολ από το Λουκάκι. Ο οποίος σηκώνει ελάχιστα την μπάλα ώστε να την ξαναβρει. Και να κάνει το 8-2 για την ομάδα του. Σίλης τώρα δεξιά για τον Παναγόπουλο. Απέναντι για τον Νεροτζουλάκη. Νεροτζουλάκης στον Νταμπακιάν. Λάσκαρη στον Παναγόπουλο, ωραίο το πλασέ, αυτή τη φορά δεν μπορεί να νικήσει ο Γκέλμπεσης, ο οποίος ξεγελιέται από την πορεία της μπάλας και πέφτει προς την αντίθετη πλευρά. 8-3 μειώνει η ομάδα του Τζάντε. Ντουσάκης κινείται στο χώρο, δίνει στο Μουζάκη. Ξακερδίζουν η ομάδα της Τζάντε με τον Νταμπακιάν. Μουζάκης θα σπάσει την μπάλα για τον Παναγόπουλο, ο οποίος άλλο ένα σούτ του θα τον μπλοκάρει ο Γκέλμπεσης, που είναι εξαιρετικός ξανά και ξανά. Μας αποδεικνύει την κλάση του. Λουκάκης γεμίζει για τον αδερφό του, κόβει ο Νεροτζουλάκης και τώρα Μουζάκης στο πλασέ, μειώνει κι άλλο η Τζάντε σε 8-4. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 8 λεπτά. Νεροτζουλάκης στον Νταμπακιάν. Νταμπακιάν σπάσει την μπάλα για τον Μουζάκη. Περνάει πολύ ωραία για τον Λάσκαρη, ο οποίος μειώνει κι άλλο το σκορ. Στα 3 τέρματα πλέον διαφορά με υπέροχο πλασέ του Λάσκαρη στη γωνία. 8-5. Παναγόπουλος στο Ντουσάκη. Ντουσάκης σπάει την μπάλα για τον Νεροτζουλάκη. Νεροτζουλάκης γεμίζει, δίνει στο Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης θα κάνει το πλασέ, λίγο out. Εδώ παρά λίγο η απόσταση των δύο ομάδων να πάει στα 2 γκολ. Λίγα τα λεπτά απομένουν ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Σπύρος γεμίζει σε ένα χώρο που είναι μόνο Τζάντε και έχουμε τη λήξη τώρα πανηγυρικά και με το δεξί μπαίνουν στο πρωτάθλημα το καλοκαιρινό του 7x7 εδώ στον Ταλούζ. Η ομάδα του ότι πρέπει με 8-5 κερδίζουν τους πολύ καλούς και μαχητικούς παίκτες της Τζάντε. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της Τζάντε εδώ, τον ηττημένο δυστυχώς. Μερικά λόγια για τη συνέχεια, τι προβλέπει εδώ ο αρχηγός? Κοίταξε να δεις, σήμερα δεν ήμασταν καλοί, αυτή είναι η αλήθεια. Είχατε και καλά διαστήματα όμως. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα, είχαμε πολλές ελλείψεις. Ελπίζουμε στη συνέχεια να συνέλθουμε λίγο. Τα παιδιά ήταν καλύτερα. Τους βγήκαν όλες τις φάσεις, εμάς δεν μας βγήκαν. Ελπίζουμε σε καλύτερη συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα, ήσυχο. Προπάντων, εδώ πάντα ήσυχο είναι το πρωτάθλημα. Είναι πάντα, πάντα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Επίσης. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον αρχηγό και coach της ομάδας του ότι πρέπει, τον Ντόλι με το όνομα, ο οποίος δεν έπαιξε σήμερα. Γενικά στο πρωτάθλημα θα παίξεις? Μάλλον στο δεύτερο γύρο που δεν έχουμε. Ωραία. Υπάρχει μικροτραυματισμός ή έτσι? Είναι τραυματισμός, με ταλαιπωρεί μήνες τώρα. Δύο λόγια για την εμφάνιση, την μαγική εμφάνιση της ομάδας, ειδικά στο δεύτερο μισό του πρώτου μηχρόνου. Όχι, νομίζω καλύτεροι ήμασταν στο δεύτερο, στο δεύτερο προς τρίτο μισό του αγώνα. Ναι, εκεί μοιράσατε γέλιο, μπορώ να πω, με διάφορα κοντρόλ του Δήμου,
του Σπύρου με πολύ ωραία τρίπλα που έφαγε ο Δήμος ξανά και έπεσε κάτω. Εντάξει. Ναι, είχαμε και γκολ και τούμπες, είχαμε γενικά όλοι, ό,τι έχουμε δουλέψει βγήκε σήμερα στο γήπεδο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Και Μίτσος εδώ με το χατρίκ του. Μαγική βραδιά για το ότι πρέπει. Ναι. Πού θα το γιορτάσετε σήμερα, γιατί μπουζούκια νομίζω είναι κλειστά σήμερα Δευτέρα. Ναι, ίσως το ότι πρέπει. Α, εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια.